Καλησπέρα σας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί και θα φτιάξουμε ωραία και αγαπημένα γλυκά και δικά μου αγαπημένα γλυκά. Θα κάνουμε μία τούρτα λευκή με κυδόνια και θα κάνουμε και πυραμιδάκια που τα αγαπάνε και μικρή και μεγάλη. Για πάμε να δούμε. Γεια σου Φώτη. Καλησπέρα Στέλη. Καλησπέρα. Είσαι έτοιμος να καθαρίσουμε κηδόνια? Έτοιμος. Πάμε στην πρώτη συνταγή που είναι η τούρτα με κηδόνια. Είναι πολύ ελαφριά η κρέμα και σε συνδυασμό με τα κηδόνια γίνεται ακόμη πιο ωραία. Τούρτα με κρέμα τυρί και κηδόνια. Υλικά για τα κηδόνια. 4 κηδόνια καθαρισμένα και κομμένα στα 4. 2 ξυλάκια κανέλας. 1 κλωναράκι βανίλιας σχισμένο κάθετα στη μέση. 350 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Θέλουμε 4 κηδόνια. Και αν και μεγάλα και πιο μικρά και μας περισσέψουν, δεν πειράζει, τα τρώμε ευχάριστα και με γιαούρτι και με κρέμα και σαν κομπόστα. 2. 3. 4. Και για να τα καθαρίσουμε πιο εύκολα, θα τα κόψουμε πρώτα στα 4. Εσύ μπορεί να βγάλεις τις φλίδες. Ωραία. Με το ειδικό εργαλείο που κάνουμε και τα κολοκύθια ή με μαχαίρι. Τα κηδόνια θέλουν αρκετή ώρα, όπως ξέρουμε όλοι, για να ψηθούν και να πάρουν το ωραίο χρώμα και να μαλακώσουν βέβαια. Μπορείτε πρώτα να αφαιρέσετε, αν θέλετε, το κουκούτσι ή να κάνετε το αντίθετο. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι από το κηδόνι. Παίρνουμε μία κατσαρόλα, αρκετά μεγάλη. Θα ρίξουμε τα κηδόνια. Βάλει τη ζάχαρη, η οποία που είναι, πόσο είναι? Είναι 350 γραμμάρια η ζάχαρη. Θα βάλουμε 2-3 ξυλάκια κανέλας. Μία βανίλια. Και εδώ ήθελα να πω ότι μπορείτε να βάλετε και ό,τι αρωματικό θέλετε εσείς. Μπορείτε να βάλετε φλούδες από πορτοκάλι, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο. Αφού καθαρίσουμε τα σποράκια από την βανίλια, ρίχνουμε και το κλωναράκι μας. Τώρα θα το γεμίσουμε με νερό μέχρι την επιφάνεια από τα κηδόνια. Να ρίξουμε τα κηδόνια. Καλώς. Έτοιμο. Στην αρχή μπορούμε να τα ανακατέψουμε λίγο. Να διαλυθεί η ζάχαρη. Μια χαρά. Ο Φώτης μας έκοψε ένα χαρτί όσο είναι η κατσαρόλα. Αυτό το κάνουμε για να μην σηκώνονται τα κηδόνια προς τα πάνω. Τα καλύπτουμε. Και με το καπάκι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170. Και ψήνουμε περίπου 3,5 με 4 ώρες. Τα κηδόνια έχουν ψηθεί, έχουν κρυώσει, αφαιρέσαμε και το χαρτί και έχουν αποκτήσει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τέλειο, μπορούμε να βάλουμε τα κηδόνια και στην εστία να γίνουν? Σαφώς μπορούμε να τα βάλουμε και στην εστία, εννοείται μέσα στην κατσαρόλα, τα τοποθετούμε πάνω στην εστία, απλώς θέλει πολύ σιγανή η φωτιά, γιατί με το βρασμό το δυνατό εξατμίζεται το νερό, οπότε στο ενδιάμεσο πρέπει να το παρακολουθούμε να μην εξατμιστεί το νερό και δεν έχουν γίνει τα κηδόνια. Και συμπληρώνουμε λίγο νερό, αν χρειαστεί. Αφαιρούμε τα κηδόνια. Όπως είπα, αν είναι μεγάλα τα κηδόνια και μας περισσέψουν, τα τρώμε σε κομπόστα και με γιαούρτι. Και ξεκινάμε να κάνουμε την κρέμα.
Υλικά για την κρέμα. 600 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα. 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 2 κρόκι αυγών. 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά, χτυπημένη σε παχύρευστη μορφή. 1 κλωναράκι βανίλιας. 1 πακέτο σαβουαγιάρ. 200 γραμμάρια γάλα. 100 γραμμάρια σιρόπι κυδονιού. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κρέμα τυρί. 4 πακέτα. 600 φρέσκο κρέμα τυρί. 6 και το τελευταίο. Και να ξέρετε, όσο το χτυπάτε το τυρί, τόσο πιο πολύ δένει και σφίγγει. Και το τέταρτο είναι αυτό. Το τέταρτο. Βάζουμε και 100 γραμμάρια άχνη. 2 κρόκι που τους έχουμε χτυπήσει ελαφρώς και τα χτυπάμε ή με το φτερό ή με το σύρμα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βάζουμε να χτυπήσουν, να δέσει κρέμα και μετά θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος. Έχει χτυπηθεί η κρέμα τυρί με τον κρόκο και τη ζάχαρη. Έχει σφίξει και τώρα θα ζυγίσουμε την κρέμα γάλακτος να τη χτυπήσουμε. Θα βάλουμε και μία βανίλια. Η βανίλια είναι προαιρετική. Απλώς φαίνεται και πολύ ωραία στο λευκό μέσα τα σποράκια. Μισό κιλό κρέμα γάλακτος. Να είναι παγωμένη από το ψυγείο αρκετά. Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε τον κάδο για να μην κάνετε διπλό κόπο. Ούτως ή άλλως θα ενωθούν τα υλικά μαζί. Ακριβώς. Χτυπάμε παχύρευση μπροσταθερή την κρέμα. Θα μου φέρει ο Φώτης την κρέμα γάλακτος που έχουμε χτυπήσει. Τη ρίχνουμε μέσα, φαίνονται και οι κόκκι της βανίλιας. Και ανακατεύουμε. Όσο το ανακατεύουμε, σφίγγει. Καλύτερα να χρησιμοποιούμε τη μαρή σε αυτήν την πέτσα για να μην παρασφίξει. Ναι, και το σύρμα λίγο μπορούμε να δουλέψουμε και το σύρμα, αλλά η μαρή κάνει πιο καλή ομογενοποίηση και παίρνει και τα τυχώματα. Εντάξει. Η κρέμα είναι έτοιμη. Τώρα τι κάνουμε. Θέλουμε 200 γραμμάρια γάλα και μπορούμε να ζυγίσουμε και 100 γραμμάρια από το σιρόπι. Από τα κυδόνια. Ναι. Παίρνουμε έτοιμα σαβαγιάρ. Συνταγές από μας έχετε. Μπορείτε να μπείτε και στο site parliaros.gr και να βρείτε συνταγές. Τα κυδόνια τώρα, επειδή είναι μεγάλα, μπορούμε να τα κόψουμε στα 4, στα 8, ανάλογα το μέγεθος. Έτοιμο και το σιρόπι με το γάλα. Ωραία, άδειασέ το μέσα στο γυάλινο το μπολ. Τα κυδόνια οπωσδήποτε πρέπει να είναι κρύα όταν τα βάλετε μέσα στην κρέμα, να μην είναι ζεστά. Παίρνουμε σαβαγιάρ, τα βουτάμε λίγο. Δεν τα αφήνουμε πολύ για να πάρουν υγρασία, να γίνουν και τραγανά και ζούμερα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να το ζεστάνουμε πάρα πολύ για να μην μαλακώσουν υπερβολικά τα σαβαγιάρ. Αν σας αρέσει το αλκοόλ, μπορεί να βάλετε και λίγο αλκοόλ εδώ μέσα. 30 γραμμάρια. Μπορεί να βάλεις λίγο ρούμι. Μπορεί να βάλεις κονιάκ. Ή κάποιο λικέρ που σας αρέσει. Το λικέρ βέβαια θα το γλυκίσει λίγο, αλλά είναι και αρωματικό. Τώρα, βάζουμε το 1/4 περίπου της κρέμας. Απλώνουμε.
Είναι εύκολο γλυκό, γίνεται γρήγορα. Απλώνεται κυδόνια. Έχουν ψηθεί πολύ καλά. Συνεχίζουμε με το άλλο τέταρτο. Καλύπτουμε τα κυδόνια. Με όλη την κρέμα. Και συνεχίζουμε με τα σαβαγιάρ. Και μετά με την υπόλοιπη κρέμα θα καλύψουμε όλο το γλυκό μας. Τα κυδόνια είναι αγαπημένα. Μαρμελάδα, γλυκό του κουταλιού. Κάνεις πολλά πράγματα. Στο φούρνο, ακριβώς πήρε ένα πακέτο σαβαγιάρ. Το τσέρκι είναι 24. Δηλαδή διάμετρο 24 μπορεί να... Και ύψος τώρα όσο θέλεις, γιατί ούτως ή άλλως θα το καλύψουμε γύρω-γύρω με την παλέτα. Το βγάζουμε κατευθείαν. Και απλώνουμε την κρέμα. Σπιτική τούρτα. Βάζουμε περιφερειακά. Μας αρέσει λίγο να είναι ακατάστατη και χειροποίητη η κρέμα. Δηλαδή χειροποίητο το γλυκό, να μην είναι όπως βλέπεις τα ζαχαροπλαστιά. Ναι, είναι επιφανειά της αμυνελίας, δεν είναι... Σπιτική. Και είναι και της μόδας του. Θα την αφήσουμε στο ψυγείο βέβαια λίγο να σφίξει ακόμη. Τώρα, άδειασε με όλη την υπόλοιπη κρέμα. Να κάνουμε λίγες πτυχώσεις από πάνω, λίγα ανάγλυφα. Θα τη συνεχίσουμε στη διακόσμησή μας. Τη βάζουμε στο ψυγείο. Εκτέλεση για την τούρτα με κυδόνια. Καθαρίζουμε και κόβουμε τα κυδόνια. Τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα και ρίχνουμε τη ζάχαρη, την κανέλα και ένα κλωναράκι βανίλια κομμένο κάθετα στη μέση. Καλύπτουμε τα κυδόνια με νερό. Κόβουμε μια λαδόκολα στη διάμετρο της κατσαρόλας και τοποθετούμε κάτω από το καπάκι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 βαθμούς. Αφήνουμε να ψηθούν για αρκετές ώρες. Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν τελείως. Για την κρέμα, βάζουμε το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη και τους κρόκους στον κάτω του μίξερ, μέχρι να ομογενοποιηθούν πολύ καλά. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Προσθέτουμε και τους σπόρους βανίλιας. Ενσωματώνουμε τα δύο μείγματα. Ανακατεύουμε το σιρόπι κυδονιού με το γάλα. Ζεσταίνουμε ελαφρά. Βουτάμε για λίγο τα σαβουαγιάρ. Σε ένα τσέρκι διαμέτρου 24 εκατοστών, στρώνουμε τα σαβουαγιάρ. Απλώνουμε το 1 τέταρτο της κρέμας. Τοποθετούμε λεπτές φέτες κυδονιού, ώστε να καλύψουν όλη την επιφάνεια. Απλώνουμε από πάνω άλλο 1 τέταρτο της κρέμας. Συνεχίζουμε με άλλη μία στρώση σαβουαγιάρ. Ξεφορμάρουμε και καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του γλυκού με την υπόλοιπη κρέμα. Γαρνίρουμε με τις υπόλοιπες φέτες κυδονιού. Έτοιμοι να κάνουμε τα πυραμιδάκια σοκολάτας. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με την κανά σοκολάτας. Πυραμιδάκια με σοκολάτα. Υλικά για την γκανάζ σοκολάτας. 700 γραμμάρια κουβερτούρα, 55% κακάο τεμαχισμένη σε μικρά κομμάτια. 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. 100 γραμμάρια μέλι. Θέλουμε μία απλή
κουβερτούρα σε περιεκτικότητα κακάο. 700 γραμμάρια, 55%. Ακριβώς. Ωραία. 3 γραμμάρια το ένα. Ή 703. Εδώ μπορούμε να αδειάσουμε και το μέλι και να περιμένει. Το μέλι τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Την κανάστη κρατάει μαλακιά και δεν κάνει και σκασίματα μετά από λίγες μέρες που σφίγγει πολύ κανάς. Όταν παγώσει δεν σκάει. Ναι. Ακόμα και στο γλασάρι μου, με ένα γλάσο από πάνω, είναι καλό να βάζουμε μέλι. Και σε μία κατσαρόλα ζυγίζουμε ίση ποσότητα κρέμας γάλακτος, που είναι 700 γραμμάρια. Θα τη βάλουμε στην εστία και μόλις πάει να βράσει, αποσύρουμε και αδειάζουμε πάνω από την σοκολάτα. Γιατί πρέπει να σφίξει και να είναι σταθερή όταν θα συναρμολογήσουμε τα πυραμιδάκια. Έως ότου σφίξει η σοκολάτα, φτιάχνουμε εμείς τα μπισκότα. Μόλις αρχίζει να βράζει η κρέμα, αδειάζουμε. Αφήνουμε ένα λεπτό να μαλακώσει. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε σύρμα γιατί θα πάρει πάρα πολύ αέρα. Θα κάνει φυσαλίδες και δεν θα έχει ωραία υφή. Ανακατεύουμε με μία μαρίς, να λιώσει λίγο η σοκολάτα και μετά θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπίμερ. Κάνουμε τώρα λίγο με τη μαρίς. Ευχαριστώ. Ανακατεύουμε καλά στο τέλος και τα τυχώματα, γιατί το μπίμερ δεν πάει στα τυχώματα. Τώρα είναι ζεστή, την αφήσουμε να κρυώσει. Μια χαρά είναι. Θα την αδειάσει ο Φώτης σε ένα επίπεδο ταψί για να σφίξει. Και μπορεί να σφίξει και εκτός ψυγείου σε ψυχρό περιβάλλον. Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τη βάση, τα μπισκότα για τα πυραμιδάκια. Υλικά για το μπισκότο. 7 κρόκια αυγών, 7 ασπράδια αυγών, 1 αυγό ολόκληρο, 75 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια αλεύρι, 25 γραμμάρια corn flour, 30 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. Είμαστε έτοιμοι, όπως είπαμε, να φτιάξουμε το μπισκότο. Το μπισκότο αυτό συγκεκριμένα λέγεται ντόμποστ. Για όσους ενδιαφέρονται να μαθαίνουν και λέξεις και ιστορίες. Ορολογίες. Ναι, και να ψάξουν να βρουν ποιος είναι ο ντόμποστ που ήταν ένας διάσημος Ούγγρος ζαχαροπλάστης. Πάμε. Βάζουμε τα αυγά, τους κρόκους, συγγνώμη. 7 κρόκι είναι. 7 κρόκι και ένα ολόκληρο. Και η ζάχαρη, η οποία είναι 150 γραμμάρια. Και τα χτυπάμε όπως χτυπάμε ένα κέικ με το σύρμα, έως ότου ασπρίσουν και σφίξουν. Δεν αφρατεύουν πολύ γιατί δεν έχει πολύ ασπράδι. Απλώς σφίγγουν και ασπρίζουν. Αδειάζουμε σε ένα μπολ, θα καθαρίσουμε τον κάδο και θα χτυπήσουμε το ασπράδι με την υπόλοιπη ζάχαρη που έχουμε σε μαρέγκα. Θέλεις να μου ζυγίσεις λίγο το αλεύρι. Ναι, ναι. Το οποίο είναι 300 γραμμάρια. Πρέπει το αλεύρι να το κοσκινήσουμε. Λίγο.
λίγο ακόμη. Ακρίβεια. Εντάξει. Και κονφλάβερ. Μια λαδόκολα. Κοσκινίζουμε να γίνει απαλό το μείγμα. Είναι έτοιμο. Έχουμε το αλεύρι με το cornflour. Έχουμε το χτυπημένο αυγό, το οποίο δεν παθαίνει τίποτα, μπορεί να περιμένει. Και έχουμε καθαρίσει το γκάδο να είναι κρύος. Να μην είναι ζεστό δηλαδή από το νερό που το έχουμε πλύνει και είναι ζεστός. Να το κρυώσουμε και μετά να το σκουπίσουμε. Βάζουμε το ασπράδι. 7 ασπράδια είναι. Απαραίτητα με σύρμα. 75 γραμμάρια ζάχαρη. Και το χτυπάμε σε μαρέγκα απαλή. Όχι πάρα πολύ σφιχτή. Επειδή δεν έχει πάρα πολύ ζάχαρη, δεν το παρακτυπάμε γιατί θα κάνει γρομπαλάκι. Έτοιμη είναι η μαρέγκα. Ωραία είναι απαλή. Βάζουμε περίπου τη μισή για να μαλακώσει το πρώτο μείγμα και ο Φώτης θα μου ρίξει το αλεύρι σαν βροχή. Όχι καταράφτη. Μετά το χάσαμε. Εσείς μπορεί να ρίχνετε λίγο να ανακατεύετε, να ρίχνετε λίγο να ανακατεύετε. Λίγο ακόμη. Είδες, φύγει τώρα. Ναι, αν σας φύγξει πολύ και εδώ, δεν μπορείτε εσείς να το ανακατέψετε, μπορεί να το μαλακώνετε με λίγο μαρέγκα. Λίγο μαρέγκα. Έλα, άδειασέ μου και την υπόλοιπη μαρέγκα. Τώρα θα μαλακώσει το μείγμα και στο τέλος θα προσθέσουμε λίγη κρέμα γάλακτος, 30 γραμμάρια. Η κρέμα γάλακτος είναι αυτή που του κάνει την ύφη του μπισκότου. 30 γραμμάρια είναι η κρέμα. Οκ. Νομίζω ότι ρίχνει και τον όγκο, παρόλο που έχει μαρέγκα. Ναι. Δεν φουσκώνει αυτό, δεν έχει καμία σχέση και ρίχνει και τον όγκο η κρέμα γάλακτος. Ναι, κοίτα έπεσε. Τώρα το απλώνουμε σε λαδόκολλα ή σε επιφάνεια σιλικόνης. Το βάζουμε στη σιλικόνη γιατί είναι πιο σταθερή. Αν δεν διαθέτουμε σιλικόνη, στη λαμαρίνα. Αυτό το κάνουμε για να μην μας μετακινείται η λαδόκολλα. Βάζουμε λίγο. Να σκοθεί από τον αέρα στην ουσία. Και από τον αέρα και όταν το απλώνουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κολλάμε την λαδόκολλα και δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή απλώνουμε πολύ πιο εύκολα. Πάρτε, μπορείς να μου την καθαρίσεις. Παίρνουμε μία δόση από το μπισκότο. Έχουμε μία κατά προτίμηση στραβιά παλέτα και απλώνουμε. Θέλουμε να βγάλουμε περίπου 3 φύλλα. Λίγο ακόμη. Όσο μπορείτε πιο λεπτό, τόσο καλύτερο. Συνήθως οι λαμαρίνες και οι λαδόκολλες στο σπίτι είναι 30x40. Οπότε και εμείς απλώνουμε 30x40 αφήνοντας περιφερειακά ένα περιθώριο. Τώρα, στο σπίτι αν έχετε αέρα μπορείτε να ψήσετε ένα 2. Θέλει περίπου 10 λεπτά, 12. Και αυτό αν περιμένει έξω δεν παθαίνει τίποτα έως ότου έρθει η σειρά του για ψήσιμο. Δώσουμε αυτό. Φώτη το ένα μπορείς να το βάλεις να ψήνεται. Ή μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Εντάξει. Γιατί έχεις 90 φούρνο. Μεγάλος ο φούρνος, τα χωράει όλα. Όλα τα παίρνει. Πάρε και το δεύτερο. Κάνουμε και το τρίτο.
είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά είναι εύκολο. Λίγο η συναρμολόγηση που πρέπει λίγο να προσέξετε πώς θα φτιάξουμε τα πυραμιδάκια. Θα το δούμε σε λίγο. Και τα βάζεις να ψηθούν. Προσέξτε, επειδή το απλώνετε με το χέρι, σε άλλα σημεία είναι πιο λεπτό, σε άλλα σημεία πιο χοντρό. Σε αυτά τα σημεία που είναι λεπτό, μπορεί να σας πιάσει λίγο το χρώμα και θα σπάει μετά το πισκότο. Οπότε όσο μπορείτε να το βγάλετε σε ξανθό χρώμα, όχι καμένο. Θα ψηθούνε, θα καθαρίσουμε και θα είμαστε έτοιμοι για τη συναρμολόγηση. Ήρθε η ωραία στιγμή, η συναρμολόγηση. Δώστε λίγο προσοχή. Κόβουμε τα τρία πισκότα ακριβώς στη μέση. Αποφεύγετε πάνω στη σιλικόνη να τα κόψετε. Τα χαράζετε πρώτα και μετά τα κόβετε πάνω στον μπάγκο εργασίας, γιατί η σιλικόνη καταστρέφεται. Ένα, δύο. Ξεκολλάει πολύ εύκολα. Και κόβουμε και το άλλο. Και θα κόψουμε και το τρίτο. Από τα έξι που έχουμε τώρα, παίρνουμε τα πέντε. Το ένα το κρατάμε, θα σας δείξω τι θα το κάνω. Παίρνουμε μία ποσότητα από την γκανάζ. Αλείφουμε. Η γκανάζ έχει παγώσει όσο χρειάζεται. Ναι, ακριβώς. Γίνεται πολύ ωραίο άλυμα. Μπορείς να μου βάλεις το δεύτερο. Βάζουμε το δεύτερο πισκότο, γκανάζ. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πισκότα. Και βάζουμε την τελευταία γέμιση. Ωραία. Τελειώνουμε. Πιέζουμε πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να καθαρίσουμε τα πλαϊνά. Να το βάλουμε στο ψυγείο τουλάχιστον μία ώρα και θα σας δείξουμε πώς θα το κόψουμε. Πάγωσε. Ευχαριστώ. Και τώρα θα το κόψουμε, καθαρίσουμε λίγο τις πλευρές. Αλλά αν βαριέστε να κάνετε το πυραμιδάκι, μπορείτε να φάτε και έτσι σε τούρτα. Παίρνουμε ένα χάρακα και βγάζουμε τρεις λωρίδες. Είναι ένα γλυκό, το διατηρείτε βέβαια στο ψυγείο για να μην μαλακώνει σοκολάτα, που μπορεί να μείνει και 20 μέρες και παραπάνω. Απλώς όσο μένει λίγο σφίγγει παραπάνω. Τώρα, παίρνουμε την κάθε λωρίδα. Τη βάζουμε άκρη-άκρη στο μπάγκο εργασίας, δηλαδή να έρχεται μέτωπο. Παίρνουμε το μαχαίρι, ακουμπάμε σαν οδηγό το μπάγκο και το κόβουμε διαγώνια, δηλαδή έτσι. Ο μπάγκος είναι εδώ, το μαχαίρι είναι στην άλλη γωνία. Μας βοηθάει ο μπάγκος για οδηγό, οπότε οδηγός δεν είναι ο μπάγκος. Υπάρχει... Αυτά που φεύγουν τα κομμάτια δεν μας ενοχλούν, θα τα καλύψουμε. Το βάζουμε ανάποδα και θα γίνει πυραμίδα. Θα σας δείξουμε τώρα. Έχει συνέχεια. Παίρνουμε το δεύτερο. Το ίδιο. Το τρίτο.
ξαπλώνουμε έτσι. Παίρνουμε σοκολάτα. Και τα κολλάμε. Το ίδιο και στα υπόλοιπα. Φτιάχνουμε και το τρίτο. Στη βάση που έχουμε, στο έκτο κομμάτι, αυτό που περίσσεψε, ναι, απλώνουμε σοκολάτα. Ξέρω, τα χρησιμοποιούμε για να κολλήσει με κάνουμε πάτο. Κάνουμε μια βάση για την πυραμίδα. Βάζουμε το ένα, να το στρίψουμε έτσι, να φαίνεται. Μία. Δύο. Και η τρίτη τα πιέζουμε. Με ένα μαχαίρι τα χωρίζουμε. Ξέρεις, είναι μία συνταγή. Αν δεν τη δει κάποιος, είναι λίγο δύσκολο να τη διαβάσει για να δεν τη φτιάξει. Δεν μπορεί να το καταλάβει, εύκολο να το δεις. Που είναι απλό. Εντάξει, μόνο η δυσκολία είναι λίγο δυσκολία. Δεν θα έλεγα δυσκολία, θέλει μια προσοχή λίγο στο κόψιμο της πυραμίδας για να βγει έτσι. Στη συνταρμολόγηση. Μπορεί να εξασκηθεί ο κόσμος με ένα παντεσφάνι τετράγωνο. Και να το κόψει διαγώνια. Για μην. Αλλά είπαμε, τρώγεται και... και δεν χρειάζεται να έχει σχήμα πυραμίδα. Είναι τόσο ωραίο και νόστιμο. Καλύπτουμε και τις δύο πλευρές με σοκολάτα. Και αν θέλουμε για να γυαλίζουν για να γίνουν πιο ωραίες, θα τις γλασάρουμε, θα σας δείξουμε πώς. Φέρουμε αυτή τη σίτα που μπορούμε να το κάνουμε άμεσα. Βάζουμε τη μία εδώ. Παίρνουμε τη δεύτερη. Δεύτερη. Χτίσιμο, κανονικό. Τα πρώτα έκανα όταν ήμουν 18 χρονών, 19. Κάποια πράγματα είναι κλασικά. Παίρνουμε την υπόλοιπη γκανάς που έχει περισσέψει στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί. Δεν θέλει πολύ κάψιμο, όσο του λιώσει. Μαλάκωσε την λίγο. Είπαμε, Φώτη, προαιρετικά και όταν μας περισσέψει γκανάς λίγη, μπορούμε να τη λιώσουμε στα μικροκύματα ή σε μπερμαρί, να μην την κάψουμε και να τα γλασάρουμε, να γίνουν πιο... Εμφανίσουμε και πιο γυαλιστερά. Πιο λακταριστά. Να, είδατε, αμέσως λιώνει και με μία κουτάλα. Θα κάνουμε και ένα έτσι να το δούμε. Δώσουμε άλλη μια λαδόκολλα. Βάλτε κάτι. Για να κάνουμε και το μεσαίο. Μαζέψαμε την κανάς για να μας φτάσει και για το τρίτο.
Αφήνουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά να σταθεροποιηθεί το γλάσο και πάμε να τα δούμε σε διακόσμηση στο γλυκό. Εκτέλεση για τα πυραμιδάκια. Για την κανά σοκολάτας ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και λίγο πριν βράσει την αδειάζουμε πάνω από την τεμαχισμένη κουβερτούρα όπου έχουμε προσθέσει και το μέλι. Ανακατεύουμε με ένα μπλέντερ χυρός και την αδειάζουμε σε ένα μικρό ταψί. Την αφήνουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να την αλείψουμε. Για το μπισκότο, χτυπάμε τους κρόκους, το ολόκληρο αυγό μαζί με τα 150 γραμμάρια ζάχαρη στο μίξερ μέχρι να σπρίσουν. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το corn flour. Χτυπάμε τα σπράδια μαζί με τα 75 γραμμάρια ζάχαρη σε μαρέγκα. Αδειάζουμε τη μισή μαρέγκα στο μείγμα των κρόκων και ανακατεύουμε απαλά. Προσθέτουμε το αλεύρι και το corn flour. Ρίχνουμε την υπόλοιπη μαρέγκα ανακατεύοντας απαλά. Στο τέλος προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Σε μία επιφάνεια σιλικόνης ρίχνουμε λίγο από το μείγμα. Απλώνουμε με μία παλέτα σε πάχος 2 με 3 χιλιοστά σε όλη την επιφάνεια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 10-12 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρει ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 3 φορές. Βγάζουμε τα μπισκότα από το φούρνο και τα ξεκολλάμε από τη λαδόκολλα. Κόβουμε τα μπισκότα στη μέση ώστε να έχουμε 6 κομμάτια. Αφήνουμε το ένα. Αλείφουμε τα 4 μπισκότα με την κρέμα σοκολάτας σε λεπτή στρώση και καλύπτουμε με το 5ο. Αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα τουλάχιστον να παγώσουν. Ισιώνουμε τις πλευρές. Κόβουμε σε 3 ισόπαχες λωρίδες. Τοποθετούμε τις λωρίδες μία-μία στην άκρη του πάγκου εργασίας. Με το μαχαίρι του ψωμιού κόβουμε διαγώνια στη μέση την κάθε λωρίδα, έχοντας οδηγό την άκρη του πάγκου. Αλείφουμε τη μία επίπεδη πλευρά της κάθε λωρίδας και κολλάμε με την άλλη λωρίδα, δημιουργώντας έτσι την πυραμίδα. Αλείφουμε και το έκτο μπισκότο. Βάζουμε τις πυραμίδες πάνω στο μπισκότο σαν βάση. Κόβουμε με ένα μαχαίρι, ξεχωρίζοντας έτσι τις πυραμίδες. Αλείφουμε με την υπόλοιπη κρέμα. Προαιρετικά, γλασάρουμε με την υπόλοιπη γκανάζ. Κόβουμε τις πυραμίδες σε φέτες πάχους ενός εκατοστού. Διατηρούνται για τουλάχιστον 20 μέρες στο ψυγείο. Λοιπόν, αγαπημένη στιγμή, η διακόσμηση των γλυκών. Απλά και όμορφα, βάλουμε λίγα κυδόνια από πάνω. Ελαφριά. Πολύ. Το κάνεις και σε ποτήρι. Όπου θέλεις το κάνεις. Ό,τι γίνεται σε τούρτα. Βάλουμε λίγο ζουμάκι. Μια που είναι και χειμωνιάτικο, βάλουμε και ένα κλαδάκι. Να κόψεις ένα κομμάτι. Κόψεις. Ξέρεις τι κόβεται καλύτερα με το πριονωτό. Για να κόψεις και το κυδόνι. Λαχταριστό. Κανέλα. Άσχετο κουτάλι εδώ. Δεν θέλει κάτι άλλο νομίζω. Όχι, δεν θέλει πια περισσότερη φλιαρία. Την παίρνεις μαζί σου αυτή. Θα την πάρω. Εντάξει. My chocolate flavor. Και πάμε να κάνουμε τα πυραμιδάκια. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor, my secret behavior, and I need to feel no shame. Μπορεί να πάρετε μέτρο αν είσαστε τυπικοί και να τα κόψετε στο ίδιο πάχος. It's easy to see you
got me surrounded. Though you make me feel so independent. Ένα ωραίο γλυκό για το τσάι, για το πρωί, για τον καφέ. Και το καλό είναι ότι δεν χαλάει. Κόβεις όποτε θες. Με το γλάσο νομίζω είναι πιο ωραίο. Θα καθαρίσω και εδώ αυτό. My chocolate flavor, do me a favor. Θα σου βάλω και ένα ωραίο ρόφημα σοκολάτας. Εδώ. Το πίνεις και κρύο και ζεστό. Όταν το ζεστάνεις γίνεται πιο ρευστό, εννοείται. Μπορεί να βάλεις και αρωματικά μέσα όταν το βράσεις. Κανέλα, γαρίφαλο, ξύσμα από πορτοκάλι. Εγώ θα βάζω πιπέρι. Και πιπέρι. Αφού βάλαμε και το ρόφημα, θα βάλουμε και λίγο χρύσο, πυραμίδες είναι. Μια τελευταία πινελιά. Πλησιάζουν οι γιορτές. Για να το κάνει πιο ωραίο και πιο γιορτινό. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor. Εδώ τελειώσαμε. Πιστεύω να το απολαύσατε και να φτιάξετε τα πυραμιδάκια. Μην διστάσετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Sugar time. Sugar time.